Και πάμε να ετοιμάσουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Ένα γλυκό υπερπαραγωγή, γιατί συνδυάζει αυτά που αγαπώ περισσότερο στη ζαχαροπλαστική. Αγαπώ το cheesecake και αγαπώ και τη σοκολάτα. Οπότε θα φτιάξουμε το απόλυτο cheesecake σοκολάτας. Δεν θα περιγράψω άλλο, είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχετε δει, είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχετε φτιάξει, είναι η πιο γευστική συνταγή σε cheesecake σοκολάτας που έχετε δοκιμάσει, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το cheesecake πραλίνας θα χρειαστούμε: για τη βάση, 300 γραμμάρια μπισκότα σοκολάτας, τα μπισκότα του Άκη, και 80 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια μασκαρπόνε σε θερμοκρασία δωματίου, 500 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού και μία πρέζα αλάτι. Για την κανάς θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά και 200 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πουράκια σοκολάτας και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Πρώτα πρέπει να κάνουμε τη βάση μας. Για τη βάση μας θέλουμε τα μπισκότα μας σοκολάτας. Οπότε θέλουμε να κάνουμε το απόλυτο σοκολατένιο γλυκό. Οπότε θέλουμε σοκολατένια μπισκότα. Μέσα στο μίξερ εδώ δύο συσκευασίες. Εδώ. Μαζί με τα μπισκότα μας, θα σπάσουμε λίγο να βοηθήσουμε το μίξερ εδώ, θα προσθέσουμε και το λιωμένο βούτυρο. Λοιπόν, βάζουμε και το βουτυράκι μας μέσα και χτυπάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ, θα το κάνετε σε δόση, σε μικρό μιξεράκι και ανακατεύετε το βούτυρο στο τέλος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, γάντια. Πώς σας φαίνεται τώρα η συνταγή, εύκολη ή δύσκολη? Πάρα εύκολη. Βαθμό δυσκολίας, πείτε. Δύο. Δύο. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι μπισκότα θέλουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μπισκότα μας μέσα. Και πολύ απλά, πιέστε με τα χέρια σας εδώ, να δημιουργήσουμε μία ωραία βάση. Κάνουμε ένα cheesecake, οπότε θέλουμε να έχουμε μία ωραία, γεμάτη, πλούσια βάση. Και επειδή κάνουμε ένα σοκολατένιο cheesecake, πρέπει και η βάση μας να είναι σοκολατένια και αυτή. Λοιπόν, εδώ. Πατήσαμε καλά, βγάζουμε γάντια. Αυτό ήτανε. Και πού πάει αυτό, φίλε Νικόλα? Δύο. Αυτός είσαι. Λοιπόν. Πάμε στο ψυγείο. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Θα το πάω real time για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω. Λοιπόν, έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική είναι να χτυπήσουμε στο χέρι, η άλλη εναλλακτική είναι να χτυπήσουμε στο μίξερ. Τι θέλετε? Στο μίξερ. Οπότε ρίχνουμε το μασκαρπόνε μας εδώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε να βάλετε τυρί κρέμα, δεν μπορείτε, πρέπει να βάλετε μασκαρπόνε. Ακούστε τι σας λέω ειλικρινά, με το μασκαρπόνε θα βγει τελείο. Ρίχνουμε την πραλίνα μας μέσα, εδώ. Τέλειο. Είναι φανταστική συνταγή, το λέω και το ξαναλέω. Είναι μια συνταγή που θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσετε όλοι σας, γιατί είναι η πιο εύκολη συνταγή για cheesecake που μπορείτε να ετοιμάσετε και όντως σας προκαλώ να το δοκιμάσετε και να μου πείτε αν έχετε ξαναδοκιμάσει πιο εύκολο και νόστιμο cheesecake ever. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά. Και τι πρέπει να προσθέσουμε εδώ μέσα? Λίγο. Όχι πολύ, λίγο. Φτάνει. Εντάξει. Και μετά από 30 δευτερόλεπτα χτύπημα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σταματήστε το μίξερ και η γέμισή σας είναι έτοιμη. Πώς σου φαίνεται? Είναι τέλειο. Ωραίος. Λοιπόν, όντως είναι τέλειο. Θέλω λίγο με τη Μαρίζα να δουλέψετε εδώ πέρα. Να μαλακώσει λίγο ακόμα το μείγμα, εδώ. Όπως βλέπετε, σε αυτό το σημείο πρέπει να πάρετε αυτή τη smooth υφή. Πρέπει να σπάσει τελείως το μασκαρπόνε. Γι' αυτό το λόγο, άμα το κάνετε στο χέρι με το σύρμα, θέλει να χτυπήσετε αρκετά δυνατά, ίσα ίσα να σπάσει τελείως το μασκαρπόνε. Πάω να φέρω το μπισκότο μου από το ψυγείο. Εδώ. Και το μπισκότο μου είναι εδώ. Πώς φαίνεται? Πόση ώρα έχουμε κάνει ως τώρα? 10 λεπτά.
10, τι 10 ρε φίλε. Δεν έχουμε κάνει 10 λεπτά. Είμαστε ούτε στα 5 λεπτά. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό στην άκρη. Απλώνουμε καλά. Να πάει παντού η γέμιση. Μασκαρπόνε. Εγγύς. Μασκαρπόνε και πραλίνα σοκολάτας. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Χτυπάμε καλά και αφήνουμε στο ψυγείο για... μια ώρα. Και παραπάνω με αφήσει, δεν με πειράζει. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα για να το φέρω και να συνεχίσω τη συνταγή. Σε πειράζει? Όχι. Ωραία. Και αυτό είναι με το που έχει κρυώσει. Να σου πω ότι και έτσι τρώγεται. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ γευστικό. Παναγία μου. Αυτό σίγουρα δεν θα το πλύνω με σφουγγαράκι, θα το πλύνω καθαρά με το κουταλάκι. Και πάμε να ετοιμάσουμε από πάνω το γλασάρισμα. Για να κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται το cheesecake σας. Τι έχω εδώ? Μπράβο. Τι έχω εδώ? Κρέμα γάλακτος. Ρίχνω την κρέμα γάλακτος μέσα στην πραλίνα και έτσι όπως είναι. Είναι πραγματικά αστεία η συνταγή. Αυτό είναι το φανταστικό. Κλείνω με μία μεμβράνη. Βάζω 1,5 λεπτό στα 800 βάτ στα μικροκύματα. Και σε 1,5 λεπτό θα είναι έτοιμο. Καλά, έχω τρελαθεί σήμερα γιατί αυτή η συνταγή είναι πραγματικά συγκλονιστική. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό το αποτέλεσμα που βγαίνει και πραγματικά το κάνεις με το τίποτα. Με το τίποτα. Το μασκαρπόνε είναι μαλακό τυρί κρέμα. Προέρχεται από την Ιταλία, φτιάχνεται από αγελαδινό ή βουβαλίσιο γάλα, λιώνει εύκολα και σχηματίζει πλούσιες κρεμώδεις σάλτσες. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Καίει, καίει, καίει. Κακώς το έπιασα με τα χέρια μου, έτσι. Αν είναι φανταστικό, κοιτάξτε εδώ. Συνεχίζει να βράζει. Μην βάλετε παραπάνω από 800 βατ. Είπαμε 800 και 700 μπορείτε. 1,5 λεπτάκι. Η κρέμα έχει ζεσταθεί και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα κουταλάκι και να ανακατέψουμε τα δύο μείγματα μέχρι που να ομογενοποιηθούν. Άρχισε σιγά σιγά να ομογενοποιείται, το βλέπετε. Αλλά θέλουμε να γίνει τέλειο, να γυαλίζει, να είναι σεξι, να θες να το φας όπως είναι. Και σε αυτό το σημείο με το που διαλυθούν τελείως όλη η εισβολή που μπορεί να έχει μέσα, σωστά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το γλάσο της πραλίνας πάνω από το cheesecake. Όλαλα. Όλαλα, σε Louis, avec, δεν ξέρω γαλλικά, ξέρεις καμία λέξη? Avec moi. Avec moi, κοίταξε εδώ. Απλά, γύρτε λίγο να πάει παντού το γλάσο μας. Παναγία μου. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε στο ψυγείο λίγη ώρα να σταθεροποιηθεί το γλάσο. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει στάδιο και από αυτό. Γιατί δεν θα σας αφήσω να περιμένετε με τίποτα. Και... Νταντάν! Χειροκρότημα! Χειροκρότημα, ρε! Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, όντως είναι ανάποδα η πιατέλα, δεν είμαι τρελός. Απλά άμα την έβαζα στην πιατέλα που είναι οβάλ μέσα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να κόψω κομμάτι, εντάξει? Ευχαριστώ. Παναγία μου. Αυτό το cheesecake απλά δεν υπάρχει. Δεν συγκρίνεται κάτι μαζί του με τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Και πραγματικά από γεύση δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ υφή. Είναι τόσο smooth, είναι σαν mousse μέσα και από πάνω έχει αυτό το υπέροχο γλάσο. Θα βάλω ίσα 1-2 πουράκια από πάνω. Για ομορφιά. Και θα βάλω και ένα δυόσμο. Γιατί χωρίς δυόσμο γλυκό δεν γίνεται. Εδώ θα το βάλω. Μας αρέσει να βγάλω το ένα πουράκι έξω. Ένα θα βάλω. Εντάξει. Για το cheesecake πραλίνας. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση. Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια τα μπισκότα, το λιωμένο βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση και το βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει. Για τη γέμιση, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το μασκαρπόνε, την πραλίνα φουντουκιού, το αλάτι και χτυπάμε για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει μια αφράτη κρέμα.
Απλώνουμε τη γέμιση στη βάση του cheesecake, λιένουμε την επιφάνειά της και τη βάζουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για μία ώρα να κρυώσει. Για την γκανάς, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτο στην πραλίνα φοντοκιού. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη ζεσταίνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στα 800 W για 1,5 λεπτό. Βγάζουμε και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει μία λεία και απαλή κρέμα. Την απλώνουμε πάνω από το cheesecake και το μεταφέρουμε στο ψυγείο για μία ώρα να σφίξει. Σερβίρουμε το cheesecake πραλίνας με πουράκια σοκολάτας και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πρώτα απ' όλα η βάση έχει μέσα και κομματάκια σοκολάτας, γιατί βάλαμε μπισκότα τριπλής σοκολάτας, η μούσα από πάνω, ουσιαστικά η γέμιση τυριού, γιατί το μασκαρπόνε είναι τυρί, και από πάνω αυτή η βελούδινη, κοιτάξτε εδώ, το βελούδινο γλάσο, είναι όλα τόσο φανταστικά, που πραγματικά... Δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος πως αυτή η συνταγή θα γίνει νούμερο 1 στο YouTube κανάλι μας. Ελπίζω να έχετε κάνει subscribe, γιατί όλα τα βίντεο μας βρίσκονται εκεί. Και πραγματικά να τη φτιάξετε. Γιατί μόλις τη φτιάξετε θα δικαιωθώ. Θα πείτε και εσείς ότι είναι το πιο νόστιμο cheesecake σοκολάτας που έχετε δοκιμάσει.